το σύστημα, πόσο τα συμβούλια των φυλακών λειτουργούν κανονικότητα. Υπογραμμίσω απλά δύο στοιχεία. Ένα, τα συμβούλια των φυλακών από την περίοδο που ο Ξηρός δεν επέστρεψε δεν έχουν δώσει καμία άδεια σε φυλακισμένο που δικαιούται σύμφωνα με τον νόμο. Δεύτερον, σε ανθρώπους που είχαν άδεια, εκπαιδευτική όπως ο Κοστάρης και για 2,5 χρόνια πήγαιναν κανονικά στη σχολή τους χωρίς κανένα πρόβλημα, αδικαιολόγητα έκοψαν την άδεια. Αυτό το λέω για να μην είμαστε σε μία σφαίρα άλλου πλανήτη όπου τα πράγματα είναι εύρυθμα και διάγουν κανονικά και κανείς δεν παρεμβαίνει στα συμβούλια των φυλακών. Πού παίρνουν το πολιτικό μήνυμα τα συμβούλια των φυλακών να κόψουν την άδεια, διερωτώ με. Συνεχίζω. Ο ίδιος άνθρωπος, ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε για την εύρυθμη λειτουργία των συμβουλίων των φυλακών, απ' την άλλη έρχεται και μας κάνει δηλώσεις να καθαρίσουν τους Σύριους στο Σύνταγμα για να αποκατασταθούν οι βιτρίνες και η δυνατότητα των ξένων και των τουριστών. Συνεχίζω λοιπόν. Δεν πειράζει. Θα πούμε κι άλλα. Και για να μην είμαστε σε αυτή τη σφαίρα έτσι αποκομμένοι από την κοινωνία, να δώσω τις εξής πληροφορίες. Εδώ και 2 ώρες, το μεσημέρι είχαμε μια μεγάλη ειρηνική πορεία. Μια μεγάλη ειρηνική πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου που δολοφονήθηκε το 2008. Μια ειρηνική πορεία που συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος, νεολαία, με παλμό, με ψυχή, για να διεκδικήσει τη ζωή της και την αξιοπρέπειά της. Εδώ και 2 ώρες έχουμε εκτεταμένες προσαγωγές ατόμων νεολαίων, της δημοσιογράφου της Αυγής της Όλιας Λαζαρίδου της Ειρήνης, του φωτορεπόρτερ του Γιώργου του Νικολαίδη. Έχουμε άπειρη βαρβαρότητα, αστυνομική βία και χημικά στο δρόμο. Μας έχει καταγγελθεί από την βουλευτή την Μπόλαρη ότι είδε, άντρα το ΜΑΤ να βάζει έφλεκτο υλικό, να βάζει περισσότερα από καΐδια σε κάδο για να αναπτυχθεί η φωτιά. Μας έχουν καταγγείλει για ασφαλίτες οργανωμένους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Και μας έχουν... Και υπάρχει μια καταγγελία για μια ανομία ουσιαστικά από την πλευρά της αστυνομίας. Αυτή την ανομία που έχουμε δει και τις περασμένες μέρες. Εγώ μένω στο κέντρο, μένω στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι συνέχεια, σαν να είναι ένα κράτος. Η ανομία πάει σύννεφο, μπαίνουν οι αστυνομικοί μέσα στις πολυκατοικίες. Υπάρχει μια συνεχής ρήξη δακρυγόνων. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Συνεχίζω, παρακαλώ. Και θέλω να μιλήσω για κάτι πολύ συγκεκριμένο που συνδυάζεται με αυτά που αναφέρω, με την ανομία, με καμία εύρυθμη λειτουργία κράτος δικαίου, έτσι, που είναι αυτή τη στιγμή ο αγώνας που κάνει ο Ρωμανός, αλλά και οι Σύριοι πρόσφυγες και κάνουν αγώνα για τη ζωή και το δίκιο. Και γιατί το αναφέρω αυτό, όχι μόνο για την επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί είναι στην καρδιά αυτών των πραγμάτων που συζητάμε. Και γιατί αυτοί τα βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση, αυτά που βιώνει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Γιατί έχουμε τη στάση μιας πολιτείας, ενός κράτους, μιας κυβέρνησης που αδιαφορεί και εγκαταλείπει και τους νέους και τους άνεργους και αυτούς που χάνουν το σπίτι τους και αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους και τους ψυχικά ασθενείς και τους πρόσφυγες πολέμου που έρχονται από τη Συρία και από όλα τα άλλα τα μέρη και τους μετανάστες και εγκαταλείπει τους ανθρώπους. Και όταν εδώ μέσα μιλάμε για νούμερα και για δόσεις πιθανά, ξέρουμε ότι από πίσω αυτά εκπροσωπούν ανθρώπους, αντιπροσωπούν ανθρώπους που αγωνιούν και τους κόβεται η ανάσα αν θα μπορέσουν να πληρώσουν την επόμενη δόση ή αν θα χάσουν το σπίτι τους. Γιατί συγκινεί η μάχη που δίνει ο Ρωμανός για τη ζωή του αυτή τη στιγμή, πέρα ότι είναι ένα νέο παιδί και διεκδικεί το δίκιο του και το δικαίωμά του για μόρφωση. Συγκινεί γιατί εκπροσωπεί με έναν τρόπο τον αγώνα μιας ολόκληρης γενιάς που αισθάνεται αποπνικτικά
που αισθάνεται χωρίς ορίζοντα, που αισθάνεται ότι το δυναμικό της πάει στράφη και οι δεξιότητές της και που γι' αυτό γεμίζει οργή και αγανάκτηση. Και αντί η πολιτεία να στραφεί και να σταθεί στον πλούτο αυτών των νέων και το πάθος και την αγωνιστικότητα που εκφράζεται μέσα από την οργή και την αγανάκτηση και να κάτσει να το αφουγκραστεί και να πει γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μου συμβαίνει αυτό σαν πολιτεία, τι κάνει, καταστέλει, έτσι κατανοεί το φαινόμενο. Γιατί αυτός ο πλούτος που μίλησα, το ανθρώπινο κεφάλαιο και το δυναμικό και η ελπίδα, χάνονται. Και αυτός είναι ο προϋπολογισμός, ο πραγματικός προϋπολογισμός και ο πραγματικός πλούτος που θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο της συζήτησής μας αυτή τη στιγμή. Το ίδιο δύο τετράγωνα παρακάτω με τους Σύρους πρόσφυγες που από τη μια καταδικάζουμε τον πόλεμο και τη συμφορά που τους έτυχε, από την άλλη έχουμε παιδιά, μωρά, ανθρώπους που είναι, που είναι τραυματισμένοι εκεί, δηλαδή που είναι άρρωστοι. Έχουμε μια κυβέρνηση που τους αφήνει στο ελαιός τους, που πάει τους ανήλικους, τα ανήλικα παιδιά στην Αμυγδαλέζα, τα Σύρια ανήλικα παιδιά στην Αμυγδαλέζα, που ζητάει από Σύρο απεργό πείνας να πληρώσει 100 ευρώ για να κάνει τις ιατρικές του εξετάσεις, που πληρώνει δισεκατομμύρια στα προγράμματα απόθυσης των Σύρων και των άλλων προσφύγων που έρχονται, που θα όφιλε να τους δέχεται, αντί να πληρώνει αυτά τα λεφτά για να κάνει υποδοχή, για να κάνει στήριξη, για να κάνει σύντηση και στέγαση σε πρόσφυγες πολέμου, ετούντες άσυλο ή μη, όπως λέει ο νόμος και όπως λένε οι διεθνείς συνθήκες. Δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ. Λέμε λοιπόν ότι αυτός ο προϋπολογισμός που συζητάμε και η πολιτική της κυβέρνησης είναι χαμένα από χέρι, γιατί έχουν σαν εργαλείο το φόβο και τη διαίρεση και την καταστολή. Οι επιμέρους αγώνες των ανέργων, των απολυμένων, του Ρωμανού, των νέων, των καθαριστριών, των κατοίκων στις σκουριές για το περιβάλλον και το φυσικό πλούτο, των Σύρων, είναι ένας αγώνας ενάντια στα μνημόνια, αλλά συγχρόνως είναι και ένας αγώνας για τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη, που βάζει τους ανθρώπους στο επίκεντρο, και αυτός είναι ο πραγματικός προϋπολογισμός που θα έπρεπε να συζητάμε και ο πλούτος ο πραγματικός που εμείς στηρίζουμε και σε αυτόν πιστεύουμε. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Γεωργιά, τι θέλετε. Παρακαλώ.